Thank you.
υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου.
επί τη απελευθερώση και παλιγενεσία του υπεταιρου έθνους, τα ευχαριστηρίου σημών ταύτας δέξε προσευχάς και επάξον ημών εν πίστη δεωμένων σου εκτενώς, πρώτου Παναγίου και ζωοδόχου σου τάφου, τα ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδας ημών, εφκλεώς αγωνισαμένων και ερηθώς πεσόντων, η μαχαίρα και αγκόνια ανεθέντων, είναι παρουσία και κακουχία πιθανών των πάτερων και αδερφών ημών. Μετά τον απαιώνος ευαρεστησάντων ανάπαυσον, ημάς δε πάντα ο υπερασπιστής των σωτηρίων ημών, αξίους της ελευθερίας ανάδειξον και εν ειρήνη διαφύλαξον. Πάσαν αρχήν και εξουσίαν του ευσεβούς ημών έχνους εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Ευσταθία και εκκλησία και την πολιτεία δωρούμενος, σιγαριό άρχον της ειρήνης και σωτήτων σχολημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Thank you.
κύριοι αγαπητοί συμπατριώτες. Μέρα μνήμης και τιμής για το έθνος μας τη σημερινή. Ο απαταχού ελληνισμός, σύσσωμος και με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, γιορτάζει την πλέον έκδοση και λαμπρή σελίδα της νεότερης ιστορίας. Την μεγαλειώδη και ομόφυλη απόφαση να ορθώσει το ηθικό και πνευματικό του ανάστημα για να αποτινάξει τον βαρύ Οθωμανικό ζυγό 4 αιώνων. Γιορτάζει την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, κατά την οποία το γένος κήρυξε την έναρξη του υπερβομών και αιστιών αγώνα. Θυμά τους αγωνιστές της Ελληνικής Αναστάσεως, η οποία οδήγησε στην ελευθερία του λαού, την ανεξαρτησία της χώρας και την αναγέννηση του έθνους. Η εξέγερση του 21 δεν αποτέλεσε ένα τυχαίο ιστορικό γεγονός, καθ' όλη τη μακρά περίοδο των σκοτεινών χρόνων που ακολούθησαν την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του 1453, ο ελληνισμός μπορεί μεν να συρρυκνώθηκε και να έχασε μέρος της έγκλης του παρελθόντος του, αλλά δεν αφοπλιώθηκε ούτε η κοτάκη. Από τη θλιβερή είδηση «Η πόλη σε άλλο» μέχρι το σάρτισμα «Ελευθερία ή θάνατος» διατήρησε με θυσίες και αξιοθαύμαστο ψυχικό στέμος την ιστορική, πνευματική και θρησκευτική του ταυτότητα, συντηρώντας άσβεστη τη φλόγα για ανάσταση του γένους. Ο διαχωρισμός και η Γαλλική Επανάσταση προετοίμασαν το έδαφος πολιτικά. Η ιδέα του έθνους, του αδαμάντιου Κοραή, έδωσε τη διάσταση της ιστορικής συνέχειας. Φλογεροί κήρυκες της ελευθερίας, όπως ο Ρήτας Φεραίος, μετέφεραν παντού το ελπιδοφόρο μήνυμα, εμψυχώνοντας τον λαό. Έτσι, όταν οι συνθήκες ορίμασαν και η φιλική εταιρεία αποφάσισε να κηρύξει την Επανάσταση, το γένος βρέθηκε έτοιμο και ενωμένο κάτω από το λάβαρο που ύψωσε στην Αγία Λάβρα ο παλαιών πατρών Γερμανός για τον υπερπάμενο αγώνα. Οδηγούμενοι από τα διδάγματα της ιστορίας τους, εμφορούμενοι από ύψιστα πατριωτικά αισθήματα των προγόνων τους και τηρώντας τις ιερές και απαράδεκτες παρακαταθήκες, οι Έλληνες έκαναν για μία ακόμη φορά το καθήκον τους. Αγωνίστηκαν με ηρωισμό και αυτοθυσία για την πατρογονική γη. Το έθνος αναδεικνυόταν και πάλι ως φορέας οικουμενικών αξιών και γινόταν προπομπός ευρύτερων εξελίξεων που θα καθόριζαν το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης. Ο αγώνας αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολος. Δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο μια κρατεά αυτοκρατορία, αλλά και άκρως αντίξωες διεθνείς συνθήκες, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη κυριαρχούσε στην Ευρώπη η πανίσχυρη Ιερά Συμμαχία, που σκοπό της είχε την καταστολή ασδίκης της εθνικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα, δε, δυστυχώς και σε αυτή την περίοδο, δεν έλειψαν οι εσωτερικές έρηδες που έθεσαν σε μεγάλο κίνδυνο την έκβαση του αγώνα. Η Επανάσταση όμως τελικά επικράτησε, χάρης πρωτίστως στην ηθική υπεροχή ενός λαού που είχε ακράδαντη πίστη στο δίκαιο αγώνα του για ελευθερία. Πολλοί ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν στο αίσιο τέλος. Μεταξύ αυτών, κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε ασφαλώς η Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της Τυποκρατίας, αποτέλεσε πιστωτό του γένους. Όχι μόνο παρέχοντας καταφύγιο σε διωκόμενους, αλλά κυρίως διαφυλάσσοντας την θρησκευτική πίστη και διατηρώντας τη γλώσσα, τη συνείδηση και την ελπίδα των Αγιάδων. Όταν δεν εξεράγει η Επανάσταση, ο απαγχωνισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Πέμπτου καταγραφόταν στην ιστορία ως θυσία ενός κήρυκα και πρωτομάρτυρα του ξεσηκωμού. 25 Μαρτίου, στη συλλογική μας μνήμη, είναι θεμέλιο της εθνικής μας υπόστασης και κορυφαίος σταθμός της ιστορίας μας. Αποτελεί η ιερά παρακαταθήκη του γένους και το βαθύτερο και ουσιαστικό μήνυμά της παραμένει αναλύωτο και πάντα επίκαιρο. Με εθνική ενότητα και ομοσυχία, εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στις διαχρονικές αξίες του έθνους, καθώς και πίστη στις αστήρευτες δυνάμεις και τις αρετές του ελληνισμού,
θα πρέπει και σήμερα να αφούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής. Αποδίδουμε σήμερα τον ελάχιστο φόρο τιμής στους άξιους θεματοφύλακες της ιστορίας μας και συνεχιστές των πνευματικών μας παραδόσεων. Στους πεσόντες για την ελευθερία του έθνους, στεκόμαστε με δέος μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής τους, με ευγνωμοσύνη μπροστά στις θυσίες τους και με υπερηφάνεια μπροστά στον ηρωισμό τους. Τιμάμε τη μνήμη τους και την προσφορά τους. Αυτοί μας έδωσαν ένα φωτεινό παράδειγμα κάνοντας στο ακέραιο το καθήκον τους. Η επέτειος της εθνικής μας πανηγυρεσίας αποτελεί και ημέρα περισυλλογής. Ας αναλογιστούμε και εμείς το δικό μας χρέος και τις δικές μας ευθύνες απέναντι στην ιστορία μας και το μέλλον του έθνους. Ας μεταλαμβαδεύσουμε στις επόμενες γενιές το πνεύμα του 21. Σε αυτούς τους λόγους σας καλώ να αναφωνήσουμε «Ζήτω 25η Μαρτίου», «Ζήτω η Ελλάς», «Ζήτω το έθνος». Και μία κουβέντα ακόμη χάρη στη φιλοξενία του Μακαριωτάδου. Αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης, το Γενικό Φιλοξενείο παραθέτει μια δεξίωση ακριβώς έξω από την αίθουσα, στην οποία θα καλούμε να σας δούμε όλους. Ευχαριστώ. حيث نفوس الذين جاهدوا حتى الموت
من أجل الإيمان والوطن، فسقطوا بكرامة في جهادهم النبيل والمقدس للجنس الحسني العبادة للأمة الرومية الأرثوذكسية. وكنيستنا الرومية المقدسة وهي تفتخر بالرب لمشاركتها أبنائها جهادهم المقدس واستشهادهم من أجل نوال الحرية من باب الحق والواجب، وكذلك تمجدهم من خلال تذكارهم الموقر الذي تكن له كل تقدير وإكرام في الذكرى السنوية لثورة 1821 المبجلة. وفي الختام اسمح لي أن أرفع نخب الانتصار ونصرخ هاتفينا يعيش 25 أذار، يعيش جنس الأمم الروم الأرثوذكسي، يعيش اليونان، تعيش أقوية القبر المقدس، وكل عام وأنتم بخير. سعادة القنصل اليوناني أدعام السيد كيرغوس زخروذاكس عن هذا العيد الوطني أو عن هذا الاستقلال، وأشاد بالذين سقطوا وجاهدوا من أجل إيمانهم بالكنيسة وإيمانهم بوطنهم، والكنيسة وأشاد بأن الكنيسة وعلى رأسهم البطريرك القسطنطينية بولس الخامس الذي قطع رأسه ورمي جسده في البحر من أجل نضاله وإيمانه بهذا الاستقلال بهذه الحرية للشعب الرومي الأرثوذكسي. وكما نقل سعادة القنصل العام التهاني لغلطة البطريرك في هذا اليوم الأضر بهذه المناسبة، وقال أيضا كأن الشعب اليوناني العظيم التي يمر في ظروف صعبة في هذه الأيام سوف يتغلب على هذه الصعوبات، وسوف تنتهي هذه الضبابة وهذه الغمام بتحقيق الأهداف والأمال التي نصب إليها. وقال كلمة حق في هذا اليوم بأنه علينا جميعا أن نقوم نحن أيضا بالواجب اتجاه وطننا، اتجاه كنيستنا، اتجاه حريتنا، اتجاه من أجل أن نطهر كل من يواجهنا من صعوبات ومشاكل، وكل عام وأنتم بألف خير. وفي الختام تحدث سعادة القنصل العام وقائلا لصاحب الغبطة أنتم وأخوية القبر المقدس والذين يتواجدون في هذه القاعة تفضلوا